έντονη προσωπικότητα με πολύπλευρο ταλέντο και συνεργασίες με τους πιο σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες στον χώρο της μουσικής και του θεάτρου. Σπούδασε σκηνοθεσία. Τον απορρόφησε όμως ο κόσμος της μουσικής. Από στέλεχος δισκογραφικών εταιριών, ο Νίκος Μουρατίδης έγινε περιζήτητος στις δημόσιες σχέσεις. Ενώ ο βιτριολικός του τρόπος με τον οποίο έκρινε, τον κατέστησε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Γεννήθηκε στην οικία του Πειραιά. Από μικρός είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες και μόλις τελειώνει το σχολείο πηγαίνει να σπουδάσει σκηνοθεσία κινηματογράφου. Η τρέλα του ήταν τα εικαστικά. Οτιδήποτε είχε σχέση με την τέχνη τον γοήτευε, παρά το γεγονός πως προέρχονταν από μια οικογένεια που δεν είχε σχέση με αυτή. Όταν οι συμμαθητές του έκαναν κοπάνω στο Λύκειο για να πάνε για καφέ, εκείνος πήγαινε σινεμά και παρακολουθούσε ταινίες που δεν απευθύνονταν στο ευρύ κοινό. Όταν οι άλλοι συνομήλικοί του έτρεχαν στο γήπεδο, ο Νίκος Μουρατίδης έτρεχε να ακούσει το Διονύση Σαββόπουλο και τους Σόκρατες. Λάτρης του θεάτρου, οι παραστάσεις με την Παξινού, την Τζένι Καρέζ και την Έλλη Λαμπέτη ήταν οι αγαπημένες του. Πηγαίνοντας αντίθετα με τα στερεότυπα της εποχής, εγκαταλείπει τους γονείς και το πατρικό του μόλις γίνεται 19 χρονών. Η ανεξαρτησία και η αυτονομία ήταν για εκείνον ζητούμενο. Γι' αυτό και ψάχνει να βρει διαμέρισμα και μετακομίζει στην Αθήνα. Στόχος του ήταν επίσης να μην επιβαρύνει οικονομικά τους δικούς του. Γι' αυτό και παράλληλα με τη σχολή σκηνοθεσίας δούλευε. Διαφημιστικά γραφεία με προσφερόμενες εκπομπές στο ραδιόφωνο και τηλεοπτικά προγράμματα. Έτσι κάνει γνωριμίες με πρόσωπα της τηλεόρασης και των δισκογραφικών εταιριών. Τελειώνοντας τη σχολή, βρέθηκε να δουλεύει στο τμήμα δημοσίων σχέσεων μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. Έτσι ξεκινά να κάνει δημόσιες σχέσεις τραγουδιστές. Δίνει τον καλύτερο του εαυτό δουλεύοντας δίπλα σε μεγάλα ονόματα του τραγουδιού. Σταθμός στη ζωή του θεωρεί τη γνωριμία και τη συνεργασία που είχε με την αείμνηστη Μελίνα Μεργούρη, με την οποία παρέμεινε φίλος μέχρι τέλους. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε περιζήτητος και οι δισκογραφικές εταιρείες τον διεκδικούσαν με δέλεαρ μεγάλους μισθούς. Με τη Ζωή Λάσκαρη είχε επίσης μια ωραία συνεργασία. Λίγο αργότερα τον ζήτησε για την προβολή των παραστάσεών της η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Παράλληλα με την προβολή των καλλιτεχνών που είχε αναλάβει ο Νίκος Μουρατίδης, έγραφε σε έντυπα με πιο μακρόχρονη συνεργασία στη Μανίνα. Ο άνθρωπος που πίστεψε στο Γιώργο Μαζονάκη ότι είχε άστρο και μπορούσε να κάνει καριέρα στο τραγούδι ήταν ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος είδε την ανάδειξη του καλλιτέχνη ως ένα μεγάλο προσωπικό του στοίχημα. Στο ραδιόφωνο έδινε κάθε βράδυ το παρόν για 14 συνεχόμενα χρόνια. Ήδη ο Νίκος Μουρατίδης είχε ξεκινήσει να γράφει το πρώτο του παιδικό βιβλίο. Αργότερα έγινε κριτής σε τηλεοπτικά μουσικά παιχνίδια, τα οποία όπως παραδέχεται τον αποδιοργάνωσαν. Δουλειές που ευχαριστήθηκε πολύ στην τηλεόραση ήταν οι δύο εκπομπές που παρουσίασε. Ένα τελευταίο και σημαντικό εγχείρημα με το οποίο ασχολήθηκε είναι οι εκδόσεις.